Στην κουζίνα. Πάμε, ναι. Κολοκυθόσουπα είναι. Ποιος την έμαθε? Είχα ένα αποθυμένο να δοκιμάσω κολοκυθόσουπα. Την είχα φάει σε ένα εστιατόριο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και είχα αρχίσει να ψάχνω με. Ναι. Και μπήκα στο ίντερνετ, είδα διάφορες συνταγές. Έφτιαξα μία. Μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε. Και κάποια στιγμή κάτι μου έλειπε. Και εκεί αρχίζει να ανακαλύπτει τα πράγματα. Μου είπαν από τα υλικά που έχει δώσει ότι έχει φοβερά πράγματα βάλει μέσα. Θα δει. Δηλαδή είναι δική σου συνταγή. Είναι η κολοκυθόσουπα του Αρκύρια Κέρ. Την έχω πειράξει λίγο, ναι. Την έχει πειράξει. Ναι. Κορίτσια λένε όλοι ότι είναι τέλεια αυτή η σούπα. Για πάμε να δούμε. Ότι είναι φοβερή. Για να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Καταρχάς, αυτή εδώ μπορεί να τη σβήσει που είναι έτοιμη και θα τη δείξουμε μάλιστα μετά. Δεν χρειάζεται άλλο. Εγώ θα κάνω το βοηθό σου. Έχουμε την καρτούλα. Λοιπόν. Εγώ είμαι φαν των καθαρών γεύσεων. Ωραία, κι εγώ. Δηλαδή, αυτή η κολοκυθόσουπα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Κολοκύθα, ναι, την κόκκινη, την μπουλ. Ωραία. Πράσο, καρότο και γλυκοπατάτα. Μάλιστα. Αυτά τα τέσσερα συστατικά είναι. Από εκεί και πέρα, το ρόδι και τα αμφότυρα και αυτά και ο άνηθος είναι για τη γαρνιτούρα, δεν είναι για το μαγείρεμα. Από εκεί πέρα λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, λίγο λαδάκι και νεράκι. Τέλος. Ναι, αλλά δεν το ρόδι εδώ άλλο που έχεις και εσύ και το αμφότυρο μπορεί να κάνουν φοβερή διαφορά. Θα δεις. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε την κολοκύθα, την καθαρίζουμε. Θες ότι κάνεις τώρα εκπομπή μόνος σου, θέλεις. Oh. Έλα, έλα. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι, ότι κάνεις εκπομπή, για πες μας. Λοιπόν, είπαμε τα υλικά. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Το πιο μπελαλίδικο για κάποιους πάντα είναι το καθάρισμα της κολοκυθόπιτας. Αλλά θα σας πω ένα μυστικό, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ. Είναι το μαχαίρι του ψωμιού, που έχει τα αραιά δοντάκια. Ναι. Για κάποιο λόγο καθαρίζεται πάρα πολύ εύκολα με αυτό. Μάλιστα, το μαχαίρι. Ωραίο. Οπότε το λέω για να αποφύγετε ταλαιπωρία και κομμένα χέρια. Παίρνουμε λοιπόν την κολοκύθα. Την κόβουμε, την καθαρίζουμε και την κόβουμε σε τεμάχια. Πια τα σούπερ μάρκετ έχουν ατομικές κολοκυθούλες, μικρές. Δηλαδή αυτή η δόση συγκεκριμένη είναι για μια τέτοια κολοκύθια. Για μια τέτοια κολοκύθα. Έχουμε λοιπόν μια κολοκύθα, ένα μεγάλο πράσο, ένα μεγάλο καρότο και μια γλυκοπατάτα μεγάλη. Αυτά είναι μεγάλη τα συστατικά. Κόβουμε είναι την κολοκύθα. Μεγάλη που μοιάζει σαν κολοκύθα, γλυκοπατάτα. Και εγώ μπερδεύτηκα λίγο πριν. Δηλαδή. Λοιπόν. Πού την βρήκαμε, ρε παιδιά, αυτή την γλυκοπατάτα. Ευχαριστώ που με την καθαρίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κόβουμε με τον ίδιο τρόπο τη γλυκοπατάτα. Όπως κόβουμε και την κολοκύθα σε κομμάτια, τώρα για να κερδίσουμε χρόνο. Είναι κόβουμε ωραία γλυκοπατάτα. Είναι συγκλονιστική και τώρα θέλω να ασχοληθώ περισσότερο για να βρω και άλλα πράγματα με γλυκοπατάτα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Αφού κόψουμε λοιπόν την γλυκοπατάτα σε κομμάτια, βάζεις λίγο λαδάκι. Θες να με βοηθήσεις? Βεβαίως. Μπράβο, γιατί στις εκπομπές έχουν και βοηθούς. Λοιπόν, βάζουμε λίγο. Όχι, λαδάκι σχέτο, όχι νεράκι. Σε τηγανή? Όχι, σε κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα που θα μαγειρέψουμε. Μία κατσαρόλα δηλαδή, βάζουμε σχεδόν μισό ποτήρι λάδι. Δεν θέλει περισσότερο και αναλόγως ο καθένας. Αυτή είναι okay, είναι μικρή. Για τώρα μια χαρά είναι. Κανονικά λίγο πιο μεγάλη θέλει. Θέλει μια τέτοια τύπου, ας πούμε. Εδώ. Βάζουμε σχεδόν αναλόγως πόσο ελαφριά τη θέλετε. Εγώ συνήθως μου αρέσει η κολοκυθόσουπα να είναι ελαφριά, να μην έχει πολύ λάδι μέσα. Βάζουμε μισή κούπα λάδι, ας πούμε τύπου. Ωραία. Ανάβουμε το μάτι, το έχουμε ανάψει. Και αφού κόψουμε τα υλικά μας σε μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα κομμάτια, ναι. Αρχίζουμε λοιπόν και τα βάζουμε μέσα να τα περάσουμε λίγο από το λάδι που λέει, ναι, η μαμά μου. Τώρα δεν θα τα βάλω όλα γιατί εδώ δεν χωράνε. Εσείς θα τα βάλετε όλα. Μία κολοκύθα, μία γλυκοπατάτα, ένα μεγάλο πράσο και ένα μεγάλο καρότο. Τίποτα άλλο. Βάζω λοιπόν ενδεικτικά λίγο απ' όλα τώρα για να το δείτε. Βάζουμε το πράσο, βάζουμε το καρότο, βάζουμε και λίγο γλυκοπατάτα. Αυτές οι κατσαρόλες που θέλουν να μέσουν, εντάξει. Ναι, ναι, παίρνουμε την κουταλίτσα και αρχίζουμε και τα περνάμε λίγο. Ναι. Το σημάδι μας ότι είναι εντάξει, ναι, είναι όταν θα αρχίσει να μαραίνεται λίγο το πράσο. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί θα καταλάβουμε ότι φτάνει και θα. Σε ψηλή φωτιά το τσιγάρισμα λίγο, ναι. Καλά, ναι, το έχει βάλει, δηλαδή στο 9. Και εγώ στο 9 το βάζω. Αφού λοιπόν αρχίζουν να τσιτσιρίζουν και αρχίζουν να βγαίνουν οι μυρωδιές από τα λαχανικά, γιατί είναι καθαρές μυρωδιές, δεν βάζουμε ούτε κύβους ούτε τίποτα. Υπάρχουν φαγητά που οι κύβοι δίνουν πολύ ωραίες γεύσεις, αλλά θεωρώ ότι αυτό το φαγητό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ωραία. Τα τσιγαρίζουμε λίγο λοιπόν μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε το πράσο να μαραίνεται. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, όσο θέλει ο καθένας, σαν μια βάση για αρχή, γιατί μετά ο καθένας το πιάτο μπορεί να βάλει όσο θέλει. Οπότε απλά για να έρθουν σε μια ισορροπία τα υλικά όλα. Έτσι, μπράβο, γύρνα τα λίγο. Και αφού έρθει σε αυτή τη μορφή που έχει μαραθεί λίγο το πράσο και είναι λίγο περασμένα, σε ένα βραστήρα, ο βραστήρας παίρνει συνήθως 1,5 λίτρο νερό. Ναι. Για τη δόση που δώσαμε λοιπόν, έχουμε βάλει ζεστό νεράκι και αδειάζουμε το νερό μες στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Και σκεπάζουμε τα λαχανικά. Έχω νερό, περίμενε. Α, είσαι τόσο έτοιμη. Εδώ, ο Βαγγέλης μας τα έχει έτοιμα. Τέλεια. Μόλις λοιπόν μαραθούν λίγο, ναι,
Βάζουμε λοιπόν λίγο. Άρα ουσιαστικά τα καλύπτεις με το νερό. Τα καλύπτεις, ναι. Τα καλύπτεις. Για τη δόση που δώσαμε, βάζουμε όλο το βραστήρα. Ωραία. 1,5 λίτρο. Και το αφήνεις. Το χαμηλώνουμε. Μάλιστα. Στο 5 και τα αφήνουμε να βράσει περίπου για μία ώρα. Α, μία ώρα βράζει. Ναι. Και έρχεται σε αυτή τη μορφή. Και γίνεται έτσι. Ναι. Κατά τη διάρκεια του βρασμού, μπορείς να δοκιμάζεις λίγο το ζουμάκι να δεις αν το αλάτι σου είναι εντάξει. Το αλάτι σου είναι εντάξει. Δεν μυρίζει. Λοιπόν. Που αργύρι. Δεν είναι έτοιμη. Λίγο να τη δούμε πώς είναι. Δεν είναι έτοιμη όμως. Ναι, αλλά είναι ωραία, ωραία μυρίζει. Εδώ λοιπόν είναι η τελική μορφή της κολοκυθώσης. Μάλιστα. Και μετά. Λάδι έχεις βάλει κι άλλο. Όχι. Αυτό που έχεις βάλει ναι. Στην αρχή. Μετά παίρνουμε αυτό το εξάρτημα εδώ. Τι πολτοποιούμε. Προλαβαίνουμε. Κάνε λίγο να το δούμε. Έρχεται από εδώ. Θα φέρω εγώ την κατσαρόλα, περίμενε. Έλα, το βάζω εδώ. Χωρίς να προσθέσεις άλλο νερό. Ναι, τίποτα άλλο. Το νερό το εξαρτάται από το τι πυκνότητα θέλει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει να είναι χυλωμένη. Παιδιά, τώρα τα υλικά που έχει μέσα θα είναι πολύ γλυκά, πολύ ωραία, ε. Άμα θέλω θα βάλω και λίγο νεράκι. Ό,τι θέλεις, αναλόγως την πυκνότητα που θες. Συμπληρώνω λίγο ζεστό νεράκι και είναι έτοιμη, δεν είναι τίποτα. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα, ε. Και μετά στο πιάτο. Ναι. Αφού τη σερβίρουμε, φέρε ένα πιατάκι να το κάνουμε στα γρήγορα. Γκάλε λίγο, τώρα δεν την έχουμε πολιτοποιήσει πολύ γιατί μας περιορίζει ο χρόνος. Έχει και μια καρότα εδώ, περίμενε. Ναι, γιατί δεν τα έχουμε λιώσει πολύ. Ωραία, μια χαρά. Βάλε λίγο εκεί. Παίρνουμε λίγο ανθότυρο, εγώ το λατρεύω το ανθότυρο. Κι εγώ το λατρεύω. Κάποιοι βάζουν μια κουταλιά γιαουρτάκι στη μέση, αλλά το ανθότυρο είναι πιο έξυπνο. Γιατί θα λιώσει και θα κάνει κρέμα γάλακτος. Αγαπώ τον άνηθο πάρα πολύ. Έτοιμη. Εντάξει, είναι πολύ ωραία, παιδιά, και απλή. Και με φτηνά υλικά, ας πούμε. Εννοείται.